你现在已经严重破坏地域和平稳定及安全。Η ακτοφυλακή της Ταϊβάν δημοσιοποιεί βίντεο στο οποίο φαίνεται να προειδοποιεί κινέζικο στρατιωτικό πλοίο να αποχωρήσει από το άριο των χωρικών υδάτων του νησιού. Νωρίτερα, το Υπουργείο Άμυνας της Νήσου ανακοίνωσε ότι εντόπισε 11 πολεμικά πλοία και 59 αεροσκάφη του κινέζικου στρατού γύρω από την Ταϊβάν. PRA's recent harassment with their assets has destabilized the region. Our air defense units have remained on high alert. Ο στρατός της Κίνας πραγματοποιεί τριήμερα γυμνάσια με προσομοίωση αποκλεισμού της Ταϊβάν, λίγες ημέρες μετά το ταξίδι της Προέδρου Τσάι στις Ηνωμένες Πολιτείες. Το Πεκίνο καταγγέλει μάλιστα την παρουσία του Αμερικανικού αντιτορπιλικού μίλιου σε περιοχή της Νότιας Ινικής Θάλασσας, χωρίς να του δοθεί σχετική έγκριση. A Defense Ministry graphic showing a barrage of missiles fired from air, land and sea, at least one simulated strike that seems to target the capital city, Taipei. China's military says its drills are sending a clear and powerful message to people here in Taiwan never to seek independence and to move further away from the United States. Και όλα αυτά αμέσως μετά την αποχώρηση του Εμμανουέλ Μακρόν από το Πεκίνο, όπου συνάντησε τον Κινέζο ομολογό του. Με συνέντευξή του στη Λεζεκό, ο Γάλλος πρόεδρος ζητά από την Ευρώπη να μην είναι ακόλουθος, αλλά να δώσει μάχη για στρατηγική αυτονομία. Δεν θέλουμε να μπούμε στη λογική των μπλοκ. Το χειρότερο θα ήταν να σκεφτούμε ότι εμείς οι Ευρωπαίοι θα έπρεπε να ακολουθούμε και να προσαρμοζόμαστε στους αμερικανικούς ρυθμούς ή στην κινέζικη υπεραντίδραση.